Λοιπόν, εδώ είμαστε Κρήτη σήμερα, μέρος δεύτερο. Θα μιλήσουμε για το Δήμο Ηρακλείου, αυτοδιοικητική κουβέντα μέρη. Από την άλλη πλευρά. Από την άλλη πλευρά, την πλευρά της αντιπολίτευσης. Σωστά. Πολύ καλά τα λες. Να καλησπερίσουμε λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Δικτάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Καλησπέρα, δημοτικό σύμβουλος με την παράταξη πόλη μας του Μιχάλη Καραμαλάκη και τομεάρχης σε πολλά τώρα με την παράταξη του κυρίου Καραμαλάκη, πολεοδομίας, δημοτικής περιουσίας, DEI, πολλοί τομείς. Κύριε Δικτάκη. Όλοι σας έχετε πολλούς τομείς, κύριε Δικτάκη. Τι έγινε? Είναι πολλοί τομείς του Δήμου Ηρακλείου γενικότερα. Εμείς είμαστε 11, 10 μάλλον, συγγνώμη, Δημοτικοί Σύμβουλοι πλέον. 11 με τον κύριο Καραμαλάκη. Πλέον, κρατήστε το. Ναι, ναι, ναι. Είναι η γλώσσα η λανθάνουσα καμιά φορά. Στο μεταξύ, δεν είπε τον κύριο Καραμαλάκη, αλλά τι είναι, χάσαμε κι άλλο στην πορεία. Ο επικεφαλής έχει επιφορτιστεί με άλλα καθήκοντα. Οπότε εμείς αναλαμβάνουμε όλο το φορτίο. Όλοι οι συνάδελφοι που είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο από την παράταξη του κύριου Καραμαλάκη έχουμε αναλάβει ένα βαρύ φορτίο. Είναι πάρα πολλοί οι τομείς οι οποίοι πρέπει να ασχοληθούμε, δυστυχόν δεν φτάνουν τα άτομα, οπότε επιφορτίστηκαν κάποιοι με 2 και 3 θέσεις, όπου ο καθένας έκρινε ότι μπορούσε να βοηθήσει πιο πολύ στην παραγωγή έργου και όχι σε μια στήρα αντιπολίτευση ή σε οτιδήποτε άλλο το οποίο θα μπορούσε να φέρει το Δήμο ένα βήμα πίσω. Εσείς δηλαδή ουσιαστικά είπατε ότι εγώ θα μπορούσα εδώ, εκεί, είτε. Ακριβώς. Ή ο κ. Καραμαλάκης. Ο κ. Καραμαλάκης πάντα λειτουργεί με δημοκρατικές διαδικασίες. Ρώτησε τον καθένα ξεχωριστά πού θα ήθελε να προσφέρει και πού επιθυμεί να προσφέρει. Έτσι λοιπόν εμείς δηλώσαμε πού θέλουμε και εκείνος βέβαια έλαβε την τελική απόφαση και προσπάθησε να κάνει το καλύτερο δυνατό, ώστε όλοι οι τομείς να έχουν την καλύτερη δυνατή παρουσία. Εντάξει, νομίζω εύλογοι οι τομείς που έχετε πάρει, κύριε Δικτάκη, και αλίμονο. Τώρα θα σας έδινε και τη DEI, την αρμοδιότητα που τα ξέρετε τόσο καλά, έτσι, νομίζω. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, περάσαμε 4 χρόνια εκεί, ήταν ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Αγάπησα πολύ όλο το προσωπικό και τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί γενικότερα. Και είμαι στην ευχάριστη θέση πάλι να είμαι στο ΔΣ της εταιρείας. Οπότε η σχέση αυτή θα εξακολουθήσει, από άλλο ρόλο βέβαια, αλλά θα εξακολουθήσει να υφίσταται. Η DEI θα εξακολουθήσει να υφίσταται. Κοίτα, με βάζετε αμέσως, βλέπω στα βαθιά, δεν με αφήνετε να πάρετε ανάσα. Εξάμπα με λέει η ανακρίτρια. Ναι, η ανακρίτρια Καριωτάκη. Τα προβλήματα της DEI είναι πάρα πολλά. Μέσα σε 2 μήνες, το οποίο εγώ έχω αφήσει τη θέση μου, δεν έχει αλλάξει κάτι. Θα σας πω μόνο 1-2 οικονομικά στοιχεία, έτσι, για να έχετε μια εικόνα. Αυτή τη στιγμή τα χρέη της εταιρείας προς τη ΔΕΗ είναι περίπου στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Τα χρέη των δημοτών προς την εταιρεία κυμαίνονται διαχρονικά από 17 έως 19 εκατομμύρια ευρώ. Το προσωπικό είναι ελάχιστο πλέον. Μετράμε περίπου 85 άτομα συμπεριλαμβανομένου και του διοικητικού προσωπικού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτοί που πρέπει να επιχειρούν στους δρόμους είναι πάρα πολύ λίγοι. Λείπουν οπότε και πρακτικά πόστα από τη DEI, δηλαδή και ηλεκτρολόγοι και νομίζω έτσι. Και πάρα πολλές ειδικότητες λείπουν. Δεν είχε η DEI πριν 2 χρόνια, η οποία συνταξιοδοτήθηκε ο γεωλόγος που είχαμε, έμεινε χωρίς γεωλόγο. Οπότε αντιλαμβάνεστε μια τέτοια υπηρεσία να μένει χωρίς τέτοιο εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο απαιτείται άμεσα. Δυστυχώς η λογική είναι να καταφεύγουν στους εργολάβους διαχρονικά και να μπορούν να προσπαθούν μάλλον να ανακαλύψουν όλες αυτές τις ανάγκες οι οποίες, του Δήμου Ηρακλείου, οι οποίες είναι τεράστιες. Και αντιλαμβάνομαι ότι το προσωπικό κάνει ό,τι είναι δυνατόν, ό,τι περνάει από το χέρι του, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε όλες αυτές τις δυσκολίες. Yeah. Τώρα, καταλαβαίνω ότι βεβαίως προσλήψεις κάνει μόνο το κεντρικό κράτος και αυτό αποφασίζει πώς θα γίνει. Αλλά έτσι, με την εμπειρία σας, δεν μπορούμε να βρούμε μια τρύπα στον νόμο, ένα παράθυρο, ένα κάτι και να προχωρήσει ο Δήμος μόνος του σε προσλήψεις χωρίς να χρειαστεί, ας πούμε, να κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία? Αυτό ήταν μια κουβέντα η οποία θα μπορούσε να γίνει πριν ανακοινώσει η κυβέρνηση το δικό της σχέδιο. Νομίζω ότι έχετε εικόνα έτσι, σε ένα βαθμό, ότι πλέον πάμε σε συγχωνεύσεις των ΔΕΙΑ ανά περιφέρεια ή ανά περιφερειακή ενότητα. Αυτό θα το,
θα το. Καλά, έχει μπει λίγο στον πάγο. Ναι, προσωρινά. Έχει μπει στον πάγο λόγω των εκλογών τη ΚΕΔΕ, ναι, των εκλογών του στη ΣΠΕΔΕ κτλ. Αυτό θα εκφυστεί. Γιατί ναι, έπρεπε οι νέες αρχές, οι νέες δημοτικές αρχές που έχουν προκύψει σε όλη τη χώρα να εγκατασταθούν πρώτα και μετά ίσως να γίνει μια διαβούλευση. Αλλά κοιτάξτε, η διαβούλευση δεν ξέρω μέχρι σε ποιο σημείο μπορεί να φτάσει, διότι η προσωπική μου άποψη θεωρώ ότι είναι η λυμένη απόφαση τη κυβέρνηση να προχωρήσει σε αυτούς τους δύο συγχωνεύσεις, εξασφαλίζοντας όμως, το οποίο αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα, τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων των ΔΕΙΑ, το οποίο είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Τώρα, τι θα γίνει, πώς θα γίνει η συγχώνευση των οικονομικών ή των υπηρεσιών, αυτό τώρα είναι κάτι το οποίο θα προκύψει μέσα από τη διαβούλευση, η οποία θα γίνει το επόμενο διάστημα. Αν μου επιτρέψεις μόνο να επιμείνω λίγο σε αυτό. Υπάρχουν διαφορετικές. Είναι άλλο η ιδέα του Ηρακλείου και άλλο η ιδέα του Λασιθίου, για παράδειγμα, ή των Χανίων. Πώς θα γίνει όλο αυτό το πράγμα? Ναι, μάλλον αναπεριφερειακή ενότητα θα γίνει η συγχώνευση, δηλαδή η ιδέα του Ηρακλείου, η ιδέα των Λασιθίου, η ιδέα των Χανίων. Τώρα, υπήρχε μια σκέψη, τι είχα ακούσει αυτή, να γίνει μια ΔΕΙΑ βόρειου οδικού άξονα, ας πούμε. Δηλαδή, είναι να χωριστεί στη μέση. Εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι κάτι επίσημο, οπότε εγώ κρατάω την επίσημη δήλωση του Υπουργού στην προηγούμενη εκδήλωση της ΚΕΔΕ, η οποία ήταν σχεδόν λυμένη ότι θα προχωρήσει το σχέδιο νόμου, αλλά θα γίνει πρώτα μια διαβούλευση με όλους τους νέους δημάρχους και τους περιφερειάρχες, βέβαια, γιατί προφανώς θα παίξουν και κάποιο ρόλο οι περιφέρειες σε αυτό το κομμάτι. Δεν φαντάζομαι ότι θα γίνει μια τέτοιου είδους διαδημοτική εταιρεία χωρίς τη συμμετοχή της περιφέρειας, της εκάστοτε περιφέρειας. Βέβαια. Λογικό. Λοιπόν, κύριε Διχτάκη, τα οικονομικά είναι ζόρικα για τη ΔΕΙΑΗ, αλλά ζόρικα και για το Δήμο Ηρακλείου. Και έχουμε, όπως φαίνεται, ότι πάμε σε δάνειο 27 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή είναι η λύση την οποία έχει αποφασίσει η Δημοτική Αρχή. Τώρα έχουμε μπερδευτεί λίγο, τα λέγαμε και πριν. Αύριο έχουμε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, που θα περάσει ένας ελληματικός προϋπολογισμός για να έρθει μετά ο κανονικός ισοσκελισμένος. Τι ακριβώς γίνεται? Κοιτάξτε να δείτε, όταν λέμε ελληματικό προϋπολογισμό, εννοούμε ότι κάτι λείπει από το ταμείο. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνω, τα ελληνικά τα δικά μου, είναι ότι έχει παρασχεθεί κάποια υπηρεσία η οποία ή δεν έχει πληρωθεί ή χρήματα λείπουν από το ταμείο χωρίς αιτία. Ναι. Αυτό είναι ο ορισμός του ελλείμματος. Εδώ έχουμε κάτι τέτοιο? Δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Έχουμε μια υπηρεσία η οποία θα γίνει. Γιατί αυτά τα έργα έχουν προγραμματιστεί να γίνουν. Σωστό. Δεν έχουν γίνει. Είναι σε εξέλιξη. Ακριβώς. Το μεγάλο πακέτο όμως είναι στη διαδικασία του να γίνει. Άρα λοιπόν, ζητάμε το δάνειο, ζητάει μάλλον η Δημοτική Αρχή το δάνειο, διότι εμείς είμαστε εντελώς αντίθετοι σε αυτή τη διαδικασία, για να αποπληρώσει όλες αυτές τις υποχρεώσεις, οι οποίες θα προκύψουν. Ναι. Άρα λοιπόν, σήμερα που μιλάμε, δεν υπάρχει έλλειμμα. Ο όρος έλλειμμα δεν υφίσταται. Συμφωνούμε? Σας μπέρδεψα λίγο. Λίγο μπερδευτήκαμε, γιατί βλέπουμε ότι από την πλευρά. Όταν βγήκε ο κύριος Βασίλης Ζαμπρινός και είπε ότι αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη. Ναι. Τι ακριβώς εννοούσε? Εγώ έχω. Η δική μου εξής είναι η εξής. Ότι εδώ έχουμε δύο σκέλη. Ναι. Είναι η ανάγκη που γεννήθηκε για να γίνει αυτή η υπηρεσία, η οποία ποια είναι η ανάγκη που είχαμε? Να ασφαλτοστρωθούν οι δρόμοι και να γίνουν η αγροτική οδοπία. Για τα οποία κανείς δεν διαφωνεί. Υπάρχει κάποιος δημότης ο οποίος δεν συμφωνεί με αυτό? Όχι. Δεν νομίζω ότι θα βρεθεί κάποιος. Ναι. Έτσι. Άρα λοιπόν, η πολιτική απόφαση του κ. Λαμπρινού, κατά τη δική μου άποψη, ήταν σωστή. Ναι. Το να κάνουμε κάποιες τέτοιου είδους δεσμεύσεις, συμβασιοποιήσεις, για να έρθουν να γίνουν οι ασφαλτοστρώσεις, να λυθεί το πρόβλημα. Διότι το νούμερο ένα πρόβλημα είναι οι ασφαλτοστρώσεις και τα πάρκινγκ. Τα πάρκινγκ δυστυχώς, λόγω της αρχαιολογίας, έχουν κολλήσει πέριξ των τοίχων. Άρα λοιπόν, βρέθηκε η λύση γι' αυτό. Πάμε λοιπόν, το δεύτερο λοιπόν κομμάτι είναι το πώς θα βρούμε τα χρήματα για να αποπληρωθεί όλη αυτή. Ναι, αλλά λέει ο Αλέξης Καλοκαιρινός, κύριε Διχτάκη, ότι. Ναι. Μάλλον και η Δημοτική Αρχή, όχι μόνο ο Αλέξης Καλοκαιρινός, ότι κακώς δρομολογήθηκαν οι συμβάσεις από ιδίους πόρους του Δήμου. Ότι έπρεπε να ενταχθούν σε κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο. Φιλόδημο, το τρίτο. Ξέρω εγώ πώς τα λένε αυτά τα πράγματα. Αν το είπα αυτό, προφανώς δεν θα έχει γνώση ότι η αγροτική οδοπία ή ενδεχομένως να μπορεί να συμπεριληφθεί.
Οι ασφαλτοστρώσεις όμως δεν συμπεριλαμβάνονται σε τέτοιου είδους χρηματοδοτικά εργαλεία. Δεν μπορούν να ενταχθούν. Άρα ήταν μονόδρομος το. Όσον αφορά τις ασφαλτοστρώσεις, ναι. Εκεί ήταν. Τώρα η δική μας διαφωνία, και η οποία καταψηφίσαμε το τεχνικό πρόγραμμα, διότι το τεχνικό πρόγραμμα συνδεόταν άμεσα με το δάνειο. Ναι. Δεν μπορούσαμε να το θεωρήσουμε ότι ήταν κάτι ξεχωριστό. Οπότε, εφόσον και αύριο, που είναι ο προϋπολογισμός, θα το καταψηφίσουμε, διότι είναι το δάνειο της ουσίας, έρχεται ο προϋπολογισμός ελλειμματικός. Για να καταψηφιστεί και να πάμε στο δανεισμό, σωστά. Δηλαδή, αυτό καταλαβαίνουμε κι εμείς. Έχουμε μπερδευτεί και λίγο κι εμείς. Τουλάχιστον αυτό λέει και είναι λογική, ας πούμε. Εφόσον δεν ισοσκελίζεται, θα προχωρήσουμε στη δικασία του δανείου. Βέβαια. Σωστά. Ναι. Άρα ο ελληματικός αύριο αυτό που γίνεται είναι για να τεκμηριωθεί, για να τεκμηριωθεί το δάνειο. Ωραία. Προφανώς. Σωστά το καταλάβαμε. Θεωρούμε λοιπόν εμείς ότι χρηματοδοτικά εργαλεία για την αγροτική οδοπία θα μπορούσαν να βρεθούν. Το οποίο προφανώς και μέσα στους δύο μήνες, είχε η Δημοτική Αρχή, δεν κατέφυγε σε αυτή τη λύση ή δεν έψαξε ή δεν μετέθεσε όλες αυτές τις εργασίες με τέτοιο τρόπο ώστε να ψάξει να βρει τέτοιου είδους χρηματοδοτικά εργαλεία. Οι ασφαλτοστρώσεις όμως δεν μπορούσαν να ενταχθούν σε τέτοιου είδους ρύθμιση, τέτοιου είδους εργαλείο χρηματοδοτικό. Ναι. Οπότε αναγκαστικά θα πηγαίναμε σε ίδιους σπόρους. Ερχόμαστε λοιπόν εμείς και λέμε το εξής. Εφόσον περίπου γύρω στα 8 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, είναι η αγροτική ειδοποιία. Ναι. Θα μπορούσε να πάρει μια παράταση ώστε να μπει σε κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο. Σωστά. Να το βγάλουμε έξω δηλαδή αυτό. Ναι. Να θεωρήσουμε ότι αυτό μπορούμε να το εντάξουμε κάπου. Ναι. Ό,τι μπορούμε να το εντάξουμε μπορούμε, ό,τι δεν μπορούμε δεν μπορούμε. Άρα τα 27 πάνω στα 19. Κάπως έτσι. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν. Αυτό, η δική μας πρόταση λοιπόν ήταν και μέσα από τη διαπραγμάτευση και από την παράταση την οποία προβλέπει ο νόμος, ναι, ακόμα και τα ασφαλτικά, να μπορούσαν ή ενδεχομένως και αν δεν μπορούσε να βρεθεί κάποια λύση με κάποιους εργολάβους, να καταφεύγουμε και στη διακοπή. Ίσως. Ίσως. Ναι. Σε κάποιες περιπτώσεις, όχι σε όλες. Έτσι. Γιατί σε κάποιες έχει προχωρήσει η διαπραγμάτευση. Από ό,τι γνωρίζουμε. Αλλά αυτό που ήθελε, αυτό που καταλαβαίνουμε εμείς ότι ήθελε η Δημοτική Αρχή, είναι να πάρει ένα δάνειο για να μπορεί να κινηθεί πιο ελεύθερα και να μην μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι η δική μου σκέψη. Μα όταν έχουμε ένα δάνειο που μας πνίγει για να το αποπληρώσουμε, πόση ελευθερία έχουμε για να κάνουμε πράγματα. Στο τέλος, από ό,τι κατάλαβα, ίσως. Γιατί στο τέλος που μίλησε ο Δήμαρχος την τελευταία φορά που έγινε το Δημοτικό Συμβούλιο, μίλησε για έως 27 εκατομμύρια. Ναι, δεν μπορεί, δεν χρειάζεται να πάρει. Ναι, και εκεί που θα είναι οι ανάγκες. Εντάξει, οι ανάγκες. Δεν θα είναι όμως τον Απρίλη, διότι αν ψηφιστεί ο προϋπολογισμός τώρα, τον Απρίλη, μιλάμε για τη χρονιά του 24. Από Απρίλη έως Δεκέμβρη είναι δυνατόν να γίνουν όλα αυτά τα έργα που λέμε? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Άρα λοιπόν ποια ήταν η ανάγκη για να πάρθει τώρα το δάνειο? Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφωνία. Γιατί λοιπόν δεν μετατέθηκε αυτή η διαδικασία για τον επόμενο προϋπολογισμό και να αφαιρεθούν αυτά? Ναι. Καταλάβατε. Και λέμε λοιπόν τώρα εμείς ότι θα μπορούσε να γίνει με άλλους τρόπους, ίσως και να το πάμε λίγο παρακάτω. Να δούμε και την εισπραξιμότητα που θα έχουμε φέτος. Και έχει ο Θεός. Άρα λέτε η παράταξή σας και διχτάκι ότι δεν εξετάστηκαν όλες οι λύσεις που θα μπορούσαν να βρεθούν. Προφανώς δεν εξετάστηκαν. Και αυτό αποδεικνύεται από αυτό που σας λέω. Κοιτάξτε, το δάνειο είναι μια εύκολη λύση. Ναι. Παίρνουμε ένα δάνειο που πληρώνουμε, εντάξει, προχωράμε. Καλά, έχει σημασία και οι όροι βεβαίως να το δούμε και αυτό. Τι επιτόκιο, από πού θα είναι, από το παρακαταθηκό. Σίγουρα, από ό,τι κατάλαβα, μας άφησε να εννοηθεί ότι έχει μιλήσει ήδη δηλαδή, με το παρακαταθηκό και δανείων. Τώρα τους όρους θα τους δούμε. Τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν θα έρθουν για έγκριση αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο, να δούμε κατά πόσο συμφέρει το Δήμο Ηρακλείου. Τώρα και τι έσοδα να έχει από εδώ και κάτω ο Δήμος Ηρακλείου. Ακόμα και τα τέλη παρεπιδημούντων, δεν είναι, που θα τα μοιραστούμε με το κεντρικό κράτος, θα τα μοιραστούν οι Δήμοι. Και πόσα είναι για το Ηράκλειο? Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ όμως, πέρα από το δάνειο, έχουμε και δύο-τρεις άλλες κατηγορίες, οποίες είναι οι αυξήσεις που έχουν μπει ήδη. Άρα λοιπόν, αυτή η Δημοτική Αρχή, εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν θα ήθελα να φανώ μίζερος και να πω ότι στους δύο μήνες όλα έχουν γίνει χάλια. Χρειάζεται χρόνος. Προφανώς χρειάζεται χρόνος από ανθρώπους οι οποίοι τώρα μπήκαν, πρέπει να δείξουν ένα συγκεκριμένο έργο και να υπάρχει μια εικόνα τουλάχιστον στον 1,5 χρόνο. Αλλά μέχρι σήμερα αυτό που βλέπουμε είναι το εξής. Βλέπουμε ένα δανεισμό, τον οποίο ίσως θα μπορούσε να έχει αποφευθεί. Να. Βλέπουμε αυξήσεις στους κοινόχρηστους χώρους, στα δημοτικά τέλη. Και βλέπουμε και ένα πάγωμα της τιμής
στα τέλη άρδευσης, την οποία προφανώς δεν έχουν υπολογίσει το ενεργειακό κόστος, διότι όταν πουλάς, όταν αγοράζεις, ο Δήμος Ηρακλείου αγοράζει 12 λεπτά το κυβικό από τη ΔΕΗ. Ναι. Για την άρδευση. Για την άρδευση. Και το πουλάει 14. Ναι. Αυτό συνέβαινε το 2020, διότι αν δείτε την απόφαση, κάνω μια παραπομπή στο 2020. Στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Το είδατε. Το είδαμε. Εάν σήμερα σας πούν, κάνετε μια μελέτη στη ΔΕΗ και σας πούν πόσο στοιχίζει το κυβικό της άρδευσης, θα σας πούν 30 λεπτά. Ναι. Είναι δυνατόν λοιπόν να στοιχίζει κάτι 30 λεπτά, εσύ να το πουλάς 12 και ο Δήμος να το πουλάει 14 στους αγρότες. Είναι δυνατόν. Κάποιος χάει σε αυτή την ιστορία. Κοινωνική πολιτική. Δεν είναι κοινωνική πολιτική, διότι αυτό επιβαρύνει ενεργειακά τη ΔΕΗ. Ναι. Και το κόστος όλο αυτό το ενεργειακό το επιβαρύνεται αυτό, γι' αυτό έχουν φτάσει και γι' αυτό. Καταλάβατε. Είναι δηλαδή. Τα νούμερα που είπατε μας προβλημάτισαν και εμάς. Αλλά προφανώς δεν μπορεί να μην τα ξέρουν όμως στη Δημοτική Αρχή. Προφανώς τα ξέρουν, αλλά. Ο άνθρωπος που ηγείται της ΔΕΗ δεν είναι. Από την προηγούμενη θητεία μας έρχεται. Αυτά που σας λέω είναι νούμερα τα οποία δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανείς. Είναι δεδομένο. 12 λεπτά πουλάει, ή 14 πουλάει προχθές. Τα ψηφίσαμε και τα ψηφίσαμε υπέρ. Με την έννοια ότι δεν υπάρχει αύξηση. Αλλά αυτό όταν εγώ έλαβα το λόγο, τους είπα ότι εδώ δεν έχετε υπολογίσει το ενεργειακό κόστος. Ναι. Και μου λέει και τι να βάζαμε, αύξηση. Όχι βεβαίως, δεν θα βάζετε αύξηση. Θα έπρεπε να υπολογίσετε όπως γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, στις περισσότερες μάλλον, το οποίο τα κράτη επιδοτούν τη χρήση της τριτοβάθμιας επεξεργασίας για λόγους οικονομίας. Για να πείσουν τους αγρότες και τα λοιπά για να χρησιμοποιούν αυτού του είδους το νερό, το οποίο είναι μια χαρά νερό. Έτσι. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Mm-hmm. Για την άρδευση είναι ιδανικό. Ναι. Να τώρα είδαμε και μια σύμβαση έτσι, για. Πάμε για την τριτοβάθμια επεξεργασία. Ναι, την Παρασκευή θα γίνει η υπογραφή. Αυξάνεται η δυναμικότητα από 6 σε 36.000. Εντάξει, σημαντικό έτσι. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Το σημαντικό είναι. Καταλαβαίνω ότι την κοινωνική παροχή. Αλλά εδώ είναι τα νούμερα είναι αμήλικτα. Δεν μπορείς να τα υπερβείς. Άρα, όταν συμβαίνει αυτή η διαδικασία, κάποιος επιβαρύνεται. Τώρα, στη συγκεκριμένη στιγμή επιβαρύνεται η ΔΕΗ. Στην άλλη στιγμή επιβαρύνονται οι δημότες με τις αυξήσεις των δημοτικών τελών και τα τέλη κοινοχρήστων χώρων. Εντάξει, άρα, λοιπόν, έχουμε λοιπόν, μέσα σε 2 μήνες 3-4 αποφάσεις, οι οποίες, κατά τη δική μας άποψη, δεν κινούνται στο πλαίσιο το οποίο θα μπορούσαν να βρεθούν ίσως και άλλες λύσεις. Όπως. Σας εξειδίκευσα προηγουμένως τα χρηματοδοτικά εργαλεία όσον αφορά για την αγροτική οδοπία. Σωστά. Τώρα, το λέτε και το ξαναλέτε 2 μήνες, 2 μήνες. Ξέρω που θα πας, την έχω. Ναι, ξέρω που θα πας. 2 μήνες, μείον 1. 4 μήνες. Μείον 2. Ξέρω εγώ, εσείς θα μου πει απλά μαθηματικά. Κοιτάξτε, με βάζετε τώρα να σχολιάσω μία απόφαση. Θεωρώ καταρχήν ότι για την κυρία Ανδρεάκη. Καταρχάς θέλω να μας πείτε λιγάκι τι έγινε με την ΠΕΔ. Ναι, και με τις εκλογές στην ΠΕΔ. Είχαμε την αίσθηση ότι είχατε αποφασίσει να στηρίξετε τον κύριο Μαρινάκη. Και μετά βρεθήκατε να στηρίζετε από την άλλη μεριά. Και εκεί υπήρξε και το μπιφ που λένε και οι νεολαίοι. Και είχαμε και την αποχώρηση και ανοίξανε τώρα εδώ πέρα συζητήσεις. Τι έγινε. Εγώ έχω μάθει όταν συμμετέχει σε μία ομάδα. Και υπάρχει επικεφαλής ότι το δελτίο τύπου και την ανακοίνωση του τι κάνουμε και τι στηρίζουμε κτλ. Την εκδίδει ο επικεφαλής της παράταξης. Ναι, δεν την εκδίδουν τα μέλη. Φυσικά. Φυσικά. Άρα λοιπόν εγώ είδα ότι, αν θυμάμαι καλά, ήταν Τετάρτη πριν το Σάββατο των εκλογών. Ναι, ήταν. Όπου υπήρξε η ανακοίνωση της παράταξής μας ότι στηρίζουμε τον κύριο Δεξαστάκη. Ναι, αλλά μισό λεπτάκι, Διχτάκη. Πριν τώρα θέλετε να μου πείτε τι έγινε στο παρασκήνιο. Ναι, μισό λεπτάκι. Εγώ σας λέω ότι έγινε επίσημα. Αυτή είναι η επίσημη ανακοίνωση. Επίσημα. Σωστά. Αλλά μέσω διαρροών ή και δημοσιευμάτων, αν θέλετε, υπήρχε μια περιέργουσα ατμόσφαιρα ότι η παράταξή σας θα στήριζε τον Γιώργο Μαρινάκη για την προεδρία της ΠΕΔ. Είπαμε. Επισήμως όχι. Επισήμως είναι αυτό που λέτε. Αν κάποιοι ήθελαν να το διαρρέουν αυτό για τους δικούς τους λόγους, αυτό είναι δικό του πρόβλημα. Ναι. Η παράταξη συνεδρίαζε ομαδικά. Πάντα συνεδριάζουμε όλοι μαζί. Ο κύριος Καραμαλάκης λοιπόν. Πάλι δημοκρατικά έδωσε σε καθένα από εμάς το λόγο και μας είπε τι επιθυμούμε να στηρίξουμε σε αυτή τη διαδικασία. Υπήρξαν φωνές κάποιες από εδώ, κάποιες από εκεί. Στο τέλος λοιπόν της συνεδρίασης, αυτό που αποφασίσαμε ομόφωνα επαναλαμβάνω, ήταν να εξουσιοδοτήσουμε τον κύριο Καραμαλάκη να έρθει σε επαφή με τους 2 υποψήφιους για την Προεδρία και αυτός την επόμενη μέρα να ξαναβρισκόμασταν για να δούμε
που κατέληξε και να συμφωνήσουμε σε αυτό που θα μας έλεγε εκείνος. Ωραία, σαφές, σαφές αυτό που λέτε. Απλά πράγματα είναι. Εμείς λοιπόν κάναμε αυτή τη διαδικασία, την επόμενη μέρα λοιπόν βρεθήκαμε και είπαμε αυτό. Βγαίνει η απόφαση και είχε προηγηθεί κάτι άλλο. Είχε προηγηθεί αυτή η απόφαση της κυρίας Ανδρεάκη, η οποία, να σας πω κάτι, είναι μια πολιτική απόφαση δική της. Δηλαδή δεν κρίνεται σε προσωπικό επίπεδο αυτό το πράγμα. Ξέρετε, στην πολιτική ρίχνουμε ζαριές, κατά καιρούς. Κάνουμε επιλογές, τις οποίες εγώ τις λέω ζαριές. Ίσως δεν ήταν μια καλή ζαριά για την κυρία Ανδρεάκη αυτό. Ήταν μια επιλάθος επιλογή. Όλοι θα κρυθούμε. Φέρνουν τα ζάρια και εξάρες, από όλα φέρνουν, κύριε Δικτάκη. Όλοι κρινόμαστε, κύριε Δικτάκη. Ακριβώς. Εξάλλου ο Κρητής, ο μεγάλος, είναι οι δημότες μας. Δεν είναι κανείς άλλος. Σωστό. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.